τεκμηριωθεί η κριτική και η επιστημονική και η τεχνοκρατική όσον αφορά το θέμα αυτό που συζητάμε. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να κάνω δύο παρατηρήσεις για δύο πολιτικά ζητήματα τα οποία αναδεικνύει κατά την άποψή μου αυτός ο χειρισμός. Το ένα είναι η τεράστια υποκρισία της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας, η οποία ενώ στηρίζει το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και το εμπόριο όπλων παντός είδους, και αφού επιτρέψει, αφού ανεχθεί και πολλές φορές αφού συνηγορήσει σε πολέμους στη γειτονιά μας, οι οποίοι πόλεμοι προκαλούν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, νεκρούς, αμάχους, τραυματίες, πρόσφυγες κλπ. Στη συνέχεια έρχεται κατόπιν εορτής να απαιτήσει την καταστροφή των όπλων μαζικής καταστροφής. Θεωρώ ότι είναι πρόδειλη η απροθυμία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ αλλά και του ΟΗΕ να όχι μόνο να διασφαλίσουν την ειρήνη και να διευθετήσουν με ένα δίκαιο τρόπο τις διαφορές στην περιοχή, την έφλεκτη περιοχή της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά όχι μόνο να βοηθήσουν τα θύματα των πολέμων, αλλά ούτε καν να εγγυηθούν την ασφαλή καταστροφή των πολεμικών μέσων. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, και εδώ υπάρχει και μια υποκρισία πραγματικά εντυπωσιακή, τη στιγμή που ακόμα και για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και των αστικών αποβλήτων απαιτούνται πολύ αυστηρές προδιαγραφές και όροι και μελέτες τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σε αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση με προφανείς κινδύνους αυτό να μην είναι αυτονόητο. Το δεύτερο πολιτικό ζήτημα κατά την άποψή μου που αναδεικνύεται είναι ότι η ζωή των ανθρώπων, η δημόσια υγεία, το μέλλον των οικοσυστημάτων, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των περιοχών, τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών μπορούν να τίθενται σε αμφισβήτηση και σε διακινδύνευση όταν αυτό απαιτεί το συμφέρον των ισχυρών της σύγχρονης διεθνούς τάξης πραγμάτων. Και νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα η μόνη αξιοπρεπής επιλογή που έχουμε ως λαός, ως χώρα, ως κοινωνία είναι η μέγιστη δυνατή πολιτική αδιαλαξία. Καμιά συζήτηση για υδρόληση των χημικών όπλων εντός μεσογειακής λεκάνης. Δεν υπάρχει κατά την άποψή μας ούτε δίλημα, ναι ή όχι, στην καταστροφή προφανώς, ούτε και μονόδρομος. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις περιβαλλοντικά αποδεκτές. Οι χώρες της Μεσογείου οφείλουν να έχουν πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της διεθνούς κοινότητας και την ευθύνη για το κόστος και την καταστροφή πρέπει να αναλάβουν οι χώρες παραγωγής και εμπορίας τους. Και βεβαίως είναι τελείως εύλογο ότι πρέπει να υπάρξει μια διεθνής επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εγγυάται και την πληροφόρηση και τον έλεγχο και τις απαραίτητες μετρήσεις και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Τώρα, θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά της κοινωνίας της Κρήτης για το θέμα αυτό ήταν, θα έλεγα, υποδειγματικά. Σε μια περίοδο που προσπαθείτε με κάθε τρόπο να εδραιωθεί η τοπάθεια και η μυρολατρεία στην κοινωνία μας και νομίζω ότι και η ενόχληση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης από τις αντιδράσεις τα συλλαλητήρια και στο Αρκάδι και στη Σούδα είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Επειδή ακριβώς ταράζονται τα νερά, τα λιμνάζοντα νερά της ματαιότητας των αγώνων και ενισχύεται η συλλογική αυτοπεποίθηση του λαού μας. Και με αυτόν τον τρόπο, επιτρέψτε μου τον όρο, δημιουργείται και ένα κεκτημένο, ένα δεδικασμένο συλλογικής αντίστασης, ακόμα και για μέτρα τα οποία εποάζονται αυτή την περίοδο, παρά το κλίμα αισιοδοξίας και ευωχίας το οποίο προσπαθείτε να δημιουργηθεί για την υποτιθέμενη μεγάλη αλλαγή στην οικονομία της χώρας μας. Θεωρώ ότι η ενωτική και η μαζική αντίδραση των κατοίκων της Κρήτης, των τοπικών φορέων, της αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των ενεργών πολιτών δείχνει ότι η κοινωνία συνειδητοποιεί ότι ο Νότος, ο Ευρωπαϊκός και η χώρα μας δεν απειλούνται μόνο από την λιτότητα, τη φτωχοποίηση, από την νεοφιλελεύθερη αναδιοργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και από μια μη αναστρέψιμη
οικολογική καταστροφή. Για μας λοιπόν αυτό που απαιτείται είναι το αυτονόητο. Πρώτον, η άμεση αξιοποίηση της ελληνικής προεδρίας για ενεργητική, διπλωματική και πολιτική παρέμβαση στο θέμα αυτό, με στόχο τον αποκλεισμό της λεκάνης της Μεσογείου ως τόπο όχι μόνο εναπόθεσης αλλά και διεξαγωγής της υδρόλυσης, η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και όχι οι ένοχες σιωπές και οι παραπιστικές δηλώσεις, και εδώ οφείλω να επισημάνω και την προκλητική, θα έλεγα, συνωμοσία σιωπής των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Τρίτον, ότι η ασφάλεια, η υγεία και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτής της χώρας είναι πάνω από δεσμεύσεις και εξαρτήσεις παντός είδους. Και βεβαίως το τελευταίο, ότι απαιτείται ένα κοινό μέτωπο με τα κινήματα και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής για να αποτρέψουμε αυτά τα σχέδια και να διεκδικήσουμε μια Ευρώπη και μια Μεσόγειο της ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, του πολιτισμού και της επικοινωνίας των λαών. Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθά.